διαδρομή Βηρητού Αθηνών. Δρόμος όπου πέρασαν καραβάνια και καραβάνια από την αυγή της ιστορίας έως σήμερα. Και εδώ είμαστε εμείς σήμερα για να τον περάσουμε από την αυγή του παρόντος προς το μέλλον. Καραβάνια που τα μετέφεραν κύματα και κύματα από εκεί μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εκεί. Κύματα οδηγημένα από ελπίδα μερικές φορές και μερικές άλλες από πόνο. Είναι ένα μεσογειακό κύμα το οποίο μετέφερε μια μέρα τον Καύμο από την Βίβλο στις ακτές της Ανατολής στη Θήβα κοντά στην Αθήνα για να κηρύξει την αλφάβητο το εργαλείο του πολιτισμού το πιο σημαντικό από όλα. Εκείνος δεν αισθάνθηκε ότι είχε μετακινηθεί από χώρα σε χώρα, αλλά μάλλον από μέρος σε μέρος της μίας χώρας. Είναι ένα μεσογειακό κύμα το οποίο μετέφερε την Ευρώπη, αδελφή του Καύμου, από τις ακτές της Ανατολής στην Ελλάδα για να δώσει σε όλη την Ήπειρο το όνομα και τη μαγεία της. Είναι ένα μεσογειακό κύμα το οποίο μετέφερε χιλιάδες κατοίκους της Ανατολής στην Κύπρο και στην Κρήτη και χιλιάδες Κρήτες και Ίωνες προς την ακτή της Ανατολής για να κάνει αυτούς τους λαούς ένα μείγμα με έναν ενιαίο πολιτιστικό χαρακτήρα. Είναι ένα μεσογειακό κύμα το οποίο μετέφερε τον Μέγα Αλέξανδρο από τη Μακεδονία στις χώρες της Ανατολής για να κάνει από εκείνο το εθνοτικό και πολιτισμικό μείγμα μια μεγάλη πολιτιστική ενότητα η οποία είναι ο ελληνικός πολιτισμός ο οποίος ένωσε όλο το μεγαλείο της θάλασσας με όλο το μεγαλείο της υπηρωτικής χώρας και συγχώνεψε την Ανατολή με τη Δύση και έτσι ήταν η πρώτη πολιτική ενσάρκωση σε εκείνο το πολιτιστικό εγχείρημα στο οποίο συνέβη αφόρμητα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων της αλληλεπίδρασης. Επίσης είναι ένα μεσογειακό κύμα που μετέφερε τον Απόστολο Παύλο από την Ανατολή προς την Ελλάδα για να φέρει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στους φιλοσόφους της Αθήνας και τη δύναμη του Σταυρού στους διδασκάλους της Σοφίας. Και από τότε σχηματίστηκαν όλα τα θεμέλια της κοινής μας πολιτιστικής ταυτότητας. Επειδή είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής και η γλώσσα των προγόνων μου από τους Ρωμιούς της Ανατολής, θέλησα να μιλήσω σήμερα στην ελληνική γλώσσα. Θέλησα να μιλήσω σήμερα στην ελληνική γλώσσα παρά το γεγονός ότι δεν την κατέχω καλά. Όμως, λόγω αρχής θα το κάνω.
η ελληνική χριστιανική ή αλλιώς η ρωμιακή ταυτότητα είναι εκείνος ο αετός με τις δύο κεφαλές. Η κεφάλι που βλέπει την Ανατολή, η κεφάλι που βλέπει την Ανατολή και η άλλη που βλέπει τη Δύση. Με την πνευματική και την πολιτική κεφαλή. Αυτή είναι η ουσία της ελληνικής ταυτότητας και της αποστολής. Αν γίνει η ταυτότητά μας μόνο δυτική, θα πεθάνει. Αν γίνει μόνο υλική, θα πεθάνει. Πόσοι άναγκοι έχουμε σήμερα να επικεντρωθούμε σε αυτές τις δύο πτυχές της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Αν σήμερα τεθεί σε μας το ερώτημα ποια είναι η ιδιότητα της Ελλάδας, η απάντηση πρέπει να είναι άμεση. Αρμονία Ανατολής και Δύσης. Αρμονία πνευματική και ειρική, αιώνιος δικέφαλος, αυτός είναι ο ελληνισμός. Ανατολικές πόλεις που μιλούν ελληνικά, γράφουν στα ελληνικά, προσεύχονται στη Δαμασκό για τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για την Αντιόχεια. Η Βηρητός κλαίει για τον πόνο της Κωνσταντινούπολης και κλαίει στο Χαλέπι για τον πόνο της Μύρνης και συμπονά η Τρίπολη με την Καπαδοκία. Εργάτες από τη Βηρητό, Χωράν, Δαμασκό, Αθήνα και Κύπρο χτίζουν μια εκκλησία στη Κωνσταντινούπολη. Και στρατιώτες από το Χαλέπι, Θεσσαλονίκη, Χόμς, Λατάκια και Αντιόχεια υπερασπίζουν την Ιερουσαλήμ. Έτσι ήταν το κλίμα στο οποίο προέκυψε η πολιτιστική μας ιδιότητα στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Και την κουβαλήσαμε στην καρδιά μας μέχρι σήμερα, παρά τη διαδοχή των συμφορών και κατακτήσεων. Έτσι, για παράδειγμα, γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Αντιόχεια. Έζησε στην Κωνσταντινούπολη και εξορίστηκε στην Ανατολία και κουβάλισε όλους τους και τις λύπες τους μέσα στην καρδιά και στα συναισθήματά του. Έτσι επίσης γεννήθηκε ο Ρωμανός ο Μελωδός στη Χόμς εμέσα και έζησε στη Βηρητό. Οι ύμνοι και τα ποίηματά του ήρχουσαν στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη για να γίνουν μια μουσική επανάσταση, δροσίζοντας όλο το Ρώμιο ελληνικό πολιτισμό. Έτσι, επίσης όταν κατέκτησαν οι Άραβες στην Ανατολή, μιλούσαν με την πλειοψηφία του αστικού πληθυσμού ελληνικά μέσω διερμηνέων. Έτσι, μετά την κατάληψη της Ανατολής από τους Άραβες, το 634, χιλιάδες Ανατολίτες Ρωμιοί δραπέτευσαν και κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη χώρα τους
η οποία προστάτευε τη θρησκεία τους και μιλούσε τη γλώσσα τους, δηλαδή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την πρωτεύουσά της, την Κωνσταντινούπολη. Πίστευαν ότι η επαρχία της Ανατολής του Ρωμιακού κράτους έπεσε προσωρινά και θα έπρεπε να ελευθερωθεί. Από εκείνους τους μετανάστες, από τη Ρωμαϊκή Μπάλβη, η Ηλιούπολη, βγήκε ο Καλλίνικος, ο οποίος εφήβρε το διάσημο ελληνικό πυρ, η πυρ ρωμαϊκό, το πολεμικό ναυτικό που έσωσε την Κωνσταντινούπολη για αιώνες από τις επιθέσεις των βαρβάρων. Έτσι, επίσης ύστερα από 100 χρόνια κατοχής της Δαμασκού από τους Άραβες, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έγραφε μόνο στην ελληνική γλώσσα για να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν σφραγίσει τον ελληνικό πολιτισμό και τα ποίηματα και τα κείμενά του έχουν γίνει τα πιο διαδεδομένα στην Ελλάδα. Αυτό είναι που έκανε το Άγιο Γεώργιο της Βηρητού προστάτη Άγιο του ελληνικού στρατού. Τον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκη προστάτη πολλών Αγιών της Βηρητού και την Θεοτόκο που γεννήθηκε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης προστάτηδα του Αγίου Όρους. Κάθε πόλη στην οποία ο πολιτισμός μας έχει αναπτυχθεί μας νοιάζει. Κάθε ναός, κάθε εκκλησία, κάθε κόπος χώματος, κάθε κλαδί ελιάς, κάθε σαλόνα αίματος, κάθε δάκρυ, κάθε σαλόνα μελάνης που μαρτύρησε για τις διαχρονικές μας αξίες και τα κοινά μας ιερά σε όλη την ιστορία, από την Αντιόχεια, στην Ιερουσαλήμ, στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα, όλα μας νοιάζουν και μας πονούν. Είναι αλήθεια ότι οι Άραβες είχαν καταλάβει μέρος του Ρωμιακού κράτους και οι Τούρκοι κατέλαβαν ένα άλλο μέρος. Αλλά η Ρωμιακή ψυχή είναι ακόμα ζωντανή παρά όλων αυτών των γεγονότων. Είναι στην Αθήνα ακόμα επειδή άνδρες σαν τον Μητροπολίτη παλαιών πατρών Γερμανών είναι στην Αθήνα ακόμα επειδή άνδρες σαν τον Μητροπολίτη παλαιών πατρών Γερμανών και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη πρέπει εδώ. Είναι ακόμα ζωντανή επειδή γυναίκες σαν την Μπουμπουλίνα βρέθηκαν εδώ. Και είναι ακόμα ζωντανές γιατί μια μειοψηφία αρνήθηκε να υποκύψει και είπε ελευθερία ή θάνατος μια μέρα. Μια ημέρα του έτους 1821 για να ξεκινήσει η μεγάλη ελληνική επανάσταση. Ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης μια μέρα, ποιος κάνει τους καταπιεστές. Εκείνος απάντησε, η αδυναμία των καταπιεσμένων.
οι καταπιεσμένοι, το 1821 αποφάσισαν να ανατρέψουν τον καταπιεσή και ορκίστηκαν ελευθερία υπάρχοντος. Η επανάστασή τους δεν ήταν μόνο για την Πελοπόννησο, αλλά ήταν η επανάσταση της ελευθερίας στην Ρουλία. Επανάσταση της δικαιοσύνης στην Αττική. Επανάσταση της αξιοπρέπειας στην υποταγή. Επανάσταση των γενναίων στους δειλούς. Ήταν μια επανάσταση των ελεύθερων του κόσμου κατά τις αρχές της καταπίεσης δουλείας και τρομοκρατίας. Ακριβώς όπως μάχονται οι Ανατολίτες σήμερα στον πόλεμο της ελευθερίας στον κόσμο εναντίον στις αρχές της καταπίεσης δουλείας και τρομοκρατίας. Αυτοί σήκωσαν τον Σταυρό Λάβαρο γιατί πίστεψαν ότι η Σταύρωση προηγείται την Ανάσταση και ότι ένας μακρύς Γολγοθάς προηγείται την Επανάσταση. Σήμερα ο Ρωμιακός πολιτισμός είναι ακόμα ζωντανός. Είναι αλήθεια ότι έχει χάσει την κυβέρνηση εδώ ή εκεί, αλλά είναι ακόμα ζωντανός στις ψυχές των τέχνων του. Κεφάλια κόβονται και στη συνέχεια παίζεται ποδόσφαιρο με αυτά. Άνδρες σταυρώνονται επειδή αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Χριστό. Εκκλησίες καίγονται, σπίτια καταστρέφονται, κινητήρια δεδηλώνονται, μέρη ακροτηριάζονται, σταυροί απομακρύνονται από τις εκκλησίες, μοναχές και επίσκοποι απάγονται, το μόνο όπλο τους είναι το κομποστίνι. Χιλιάδες τοποθετούνται σε κλουβιά για να πουληθούν. Σπίτια σφραγίζονται με το αρχικό γράμμα νουν, δηλαδή με το νι, ως διαφοροποίηση από τους χριστιανούς. Γράφουν στους τοίχους των εκκλησιών της Τρίπολης, του Λίβαν, απειλές με σφαγή και το έγκλημα είναι η λατρεία του Σταυρού. Αυτές δεν είναι σκηνές από το έτος 634 ή από τις σφαγές των Οθωμανών το 1453 ή από τις σφαγές των Τούρκων το 1915. Είναι σημερινές σκηνές το 2014. Στη Μουσούλη, στη Ράκα, στη Κάσα, στη Μαλούλα και ποιος ξέρει, ίσως αύριο στη Βηρητό ή στην Κύπρο ή στην Κρήτη, ακόμα και στην Αθήνα, Θεός πίσω. Υποχρεωτική από εμάς σήμερα είναι η διοργάνωση και η ευαισθητοποίηση, η συνειδητοποίηση της αληθινής μας ταυτότητας και συνείδηση των απειλών προς εμάς. Η κίνδυνη σήμερα είναι το δέλεαρ του δυτικού υλισμού
από τη μία πλευρά και ο βάναυσος Ισλαμικός εξτρεμισμός. Ο ένας σκοτώνει τη σάρκα και ο άλλος την ψυχή. Ως εκ τούτου, η σημασία του έργου που κάνετε από την άποψη της οικοδόμησης της Εκκλησίας του Εθνικού Τάματος για να διατηρηθεί η πνευματική ταυτότητα του ελληνικού μας έθνους, η δεύτερη κεφάλι του αθάνατου αετού. Όλοι πρέπει να ενωθούμε σήμερα να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Τα βάσανα του κοσυφοπεδίου μας αφορούν. Τα βάσανα της Μοσούλης μας αφορούν. Τα βάσανα της Μχάρδη μας αφορούν. Μχάρδη, η πολιορκημένη ορθόδοξη πόλη της Συρίας σήμερα. Ελλάδας μας αφορούν. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι ο εχθρός δεν μας βλέπει χωρισμένους, αλλά ενωμένους. Στην ιστορία μας λέει ότι όταν κατέκτησε η Δαμασκό, πήγε Σιβηρητό το 634 και στη συνέχεια στην Ιερουσαλήμ και στην Τρίπολη το 642. Και όταν έπεσε όλη η Ανατολή στα χέρια των τζιχαδιστών, κατέλαβε τον Κύπρο το 656. Ύστερα το νησί της Κρήτης το 825. Για να επιστρέψει, να κατακτήσει κάθε περιοχή, ώσπου έπεσε η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα του βασιλείου των βασιλείων. Και μετά την Κωνσταντινούπολη συνέχισαν στην Αθήνα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, τόσο θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της σημασίας το να βοηθάμε ο ένας τον άλλο στη μέση και στα πλευρά οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά, γιατί μια επίθεση στα πλευρά θα ακολουθηθεί όπως συνέβη ιστορικά με μια επίθεση στη μέση. Πόσο αίμα έπεσε, πόσοι μάρτυρες, πόσοι αλώνες, τα κρανία των προγόνων μας περιμένουν και μαρτυρούν λέγοντας: μαρτυρήσαμε για να παραμένει η ορθοδοξία και η αξιοπρεπία και να μας ζητάει την πίστη και την αφοσίωση. Ως εκ τούτου, σήμερα ορκιζόμαστε μαζί να είμαστε ο Δαβίδ στην αντιμετώπιση του Γολιάθ. Να είμαστε οι ήρωες της Μάνης στην αντιμετώπιση του Ιμπραήμ Μπασά. Και να κρατήσουμε τη φλόγα αναμένη και να την παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές μας. Μια φλόγα ελληνική και μια φλόγα ορθόδοξη. Οι ίδιοι οι τζιχαδιστές οι οποίοι γέμισαν τη Χίο με το αίμα των παιδιών και τα κρανία των αθώων. Οι ίδιοι οι τζιχαδιστές, οι οποίοι γέμισαν τον πόντο με τις κραυγές των σπαρμένων και με τα καραβάνια
των προσφύγων. Οι ίδιοι οι τζιχαδιστές, οι οποίοι γέμισαν τη Σμύρνη με το θρήνο των γυναικών και το κλάμα των παιδιών. Είναι οι ίδιοι που επιτέθηκαν στο Μουσούλη σήμερα και που πολιορκούν την Χάρτη και ίσως επιτεθούν στη Βηρητό ή την Τρίπολη πολύ σύντομα. Αλλά εμείς απαντάμε. Εμείς ορκιστήκαμε με τον όρκο των Σπαρτιατών εναντίον των Περσών, τον όρκο του Κολοκοτρώνη εναντίον των Οθωμανών. Πεθαίνουμε ελεύθεροι και δεν θα ζήσουμε σκλάβοι. Πεθαίνουμε ελεύθεροι και δεν θα ζήσουμε σκλάβοι. Οι ελεύθεροι δεν φοβούνται η Σταύρωση, γιατί την τρίτη ημέρα θα αναστηθούν. Και εσείς θα λιώσετε σαν τα κεριά και θα σκορπιστείτε σαν το σκοτάδι, γιατί εμείς είμαστε το πνεύμα αληθείας, το πλήρωμα της ζωής και η χαρά της ανάστασης.